θέσει μια ψήφιση για την αλλαγή στο πώς τελικά διαμορφώνονται οι εξετάσεις των τετραμήνων. Την Υπουργό Παιδείας έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι η κυρία Αθηνά Μιχαηλίδου. Γεια σας. Καλό μεσημέρι, κύριε Μιχάλη. Καλό μεσημέρι στους τηλεθεατές σας. Δεν είναι το τέλος της διαδρομής, αντιλαμβανόμαστε, και από τις δηλώσεις που κάνατε χθες. Είναι το πρώτο βήμα όμως για μια διόρθωση μιας αδικίας. Είναι μια ρύθμιση που έχει προχωρήσει για να ολοκληρωθεί ομαλά η φετινή σχολική χρονιά που ήταν έτσι πολύ ταραχώδης για όλους. Συνεπώς, όπως ακριβώς το έχετε πει, το μεγάλο στοίχημα είναι να έχουμε από την επόμενη σχολική χρονιά, το Σεπτέμβριο, ένα νέο σύγχρονο σύστημα αξιολόγησης του μαθητή της μέσης εκπαίδευσης, και αυτό αφορά γυμνάσια, λύκεια και τεχνικές σχολές, το οποίο θα μπορεί να υλοποιηθεί σε βάθος χρόνου, θα μπορεί να αξιολογηθεί, έτσι ώστε να έχουμε αυτό που πραγματικά αξίζει στα παιδιά μας. Και με την ευκαιρία αυτή να πω ότι το σύστημα αξιολόγησης είναι μόνο ένα μικρό μέρος της όλης προσπάθειας που καταβάλουμε ως κυβέρνηση να εξυγχρονίσουμε το εκπαιδευτικό μας σύστημα. Πριν πάμε σε αυτό, να μείνουμε στο σύστημα αξιολόγησης. Αυτό που μας λέτε είναι ότι αυτή τη στιγμή στο συρτάρι σας έχετε προσχέδιο για ένα σύστημα αξιολόγησης το οποίο θα το δούμε από τη νέα χρονιά. Όχι, αυτό που λέμε είναι ότι έχουμε τις βασικές αρχές, τις βασικές παιδαγωγικές αρχές. Έχουμε το πρόγραμμα διακυβέρνησης, το οποίο μιλά για ένα σύγχρονο παιδαγωγικά προσανατολισμένο σύστημα αξιολόγησης προς όφελος όλων των παιδιών, μαθητών και μαθητριών, το οποίο συζητάμε με όλους τους εταίρους μας, έτσι ώστε τον Μάιο να μπορούμε να καταθέσουμε στη Βουλή την πρότασή μας. Άρα το Μάιο. Μάλιστα. Τελικά όμως για να μπορέσει να υπάρχει, για να μπορέσει να υπάρχει τον Ιούνιο συγκεκριμένη πρόταση, δεν μπορεί να ξεκινάει η σχολική χρονιά και να μην γνωρίζουν πώς θα αξιολογηθούν τα παιδιά και οι εκπαιδευτικοί. Σίγουρα. Λοιπόν, τώρα θα θέλαμε το σχόλιο σας, κυρία Υπουργέ, για την αλλαγή που έγινε χθες στο ωράριο του Δημοσίου, των υπαλλήλων του Δημοσίου. Έγινε πιο ευέλικτο, εν πάση περιπτώσει. Ισχύει και για τους εκπαιδευτικούς? Όχι, δεν αλλάζει κάτι στα ωράρια των σχολείων. Όχι, δεν έχει αλλάξει κάτι προς το παρόν. Είμαστε όμως στη διάθεση όλων για διαβουλεύσεις και συζήτηση. Πάλι είναι θέμα που αφορά πολλούς εταίρους, αντιλαμβάνεστε. Βεβαίως. Κάποιοι μας κάνανε την ερώτηση, αν εγώ θέλω να πάω πιο νωρίς στη δουλειά μου που είμαι δημόσιος υπάλληλος και θέλω να πάρω το παιδί μου πιο νωρίς στο σχολείο. Πώς θα γίνει αυτό? Θα υπάρξει ειδική φύλαξη, θα αλλάξει κάτι? Ήδη από τώρα υπάρχει ρύθμιση, έτσι ώστε τα παιδιά να μπορούν να πάνε λίγο νωρίτερα στο σχολείο. Αντιλαμβάνεστε, υπάρχει εγκυόριο, έτσι ώστε να πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Να υπάρχει άτομο εκεί, να μπορεί να ανοίξει την πόρτα, να μπορεί να υπάρχει η ασφάλεια για τα παιδιά. Συνεπώς, όλα αυτά τα σενάρια μπορούμε να τα συζητήσουμε όταν τεθεί και ενώπιον μας, για να δώσουμε απόψεις, έτσι ώστε πρωτίστως η ασφάλεια των παιδιών να μπαίνει πάνω απ' όλα. Μάλιστα. Και κλείνοντας, ένας τηλεθεατής ρωτάει τι γίνεται με τα κλιματιστικά στα σχολεία. Αυτό ήταν προτεραιότητα και της κυβέρνησης. Ήδη έχουμε τις μελέτες όλες στα χέρια μας. Προχωρούμε με μια πρόταση. Σε αρκετά σχολεία έχουν μπει ήδη κλιματιστικά με πρωτοβουλία των εφοριών ή των συνδέσμων γονέων. Ως Υπουργείο όμως πάμε να δώσουμε τη δική μας πρόταση σύντομα, οπότε εντός των επόμενων λίγων εβδομάδων θα έχουμε και εκεί νεότερα. Ναι, η πρόταση θα μπει. Τα κλιματιστικά πότε θα μπουν, κυρία Υπουργέ, αν καταλήξει? Χρειάζεται, μιλάμε για τεράστια και κονδύλια και επενδύσεις, οπότε χρειάζεται ένα σχεδιασμός. Το σημαντικό είναι να αρχίσουμε και να υλοποιηθεί ο σχεδιασμός εντός των επόμενων 2-3 ετών. 2-3 έτη, να μην έχουμε στο μυαλό μας ότι μπορεί του χρόνου να ξημερώσει και να έχουν κλιματιστικά τα σχολεία. Ναι, θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι γίνεται τώρα αυτή η μελέτη, μελετούνται διάφορα στοιχεία, γίνεται και αναβάθμιση σχολικών κτηρίων, έτσι ώστε κάποια από αυτά να μην χρειαζόνται καν κλιματιστικά, αλλά με άλλους πιο περιβαλλοντικά φιλικούς τρόπους να διασφαλίζεται η θερμοκρασία που είναι επιθυμητή μέσα στην τάξη. Συνεπώς, δεν θα ήθελα να προκαταλάβω τη μελέτη που εξάγεται. Ναι. Στις επόμενες μέρες θα έχουμε νεότερα και για αυτό το θέμα. Μάλιστα. Και πριν σας αποδεσμεύσουμε, μήνυμα τηλεθεάτριας. Η ύλη δεν έχει πάει ακόμα, λέει, στα σχολεία. Σήμερα είναι τελευταία μέρα. Αναστάται η ύλη τώρα ήδη από το πρωί. Αντιλαμβάνεστε, μιλάμε για όλες τις τάξεις, για όλα τα μαθήματα. Ναι. Ήδη η ανακοίνωσή μας μιλά ότι μέχρι το τέλος της ημέρας θα είναι ήδη αναστημένη. Για την τεχνική εκπαίδευση, εξ όσο γνωρίζω, έχει ήδη αναστηθεί, αναστάται και για τη μέση. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε λίγο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Άρα εντός της ημέρας ανεβαίνει και η ύλη, να μην υπάρξει ανησυχία.
Βεβαίως, ναι. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ. Απαντάμε και στις, ρωτάμε και τις ερωτήσεις των τηλεθεατών μας. Πάμε να πάρουμε τα σχόλια όμως των άμεσα εμπλοκόμενων που, να θυμίσουμε, ήταν στα κάγκελα για το ζήτημα των εξετάσεων τετραμήνου σε πολλαπλά επίπεδα. Στο Κωνσταντίνος Κωνσταντινόπουλος, πρόεδρος της ΟΕΛΜΕ, και ο Κωνσταντίνος Λοΐζου, ο Λοΐζος Κωνσταντίνου, πρόεδρος των οργανωμένων γονέων. Γεια σας. Γεια σας. Καλό μεσημέρι. Να ξεκινήσω από τον κύριο Κωνσταντινόπουλο ένα σχόλιο και στη βάση αυτών που είπε η κυρία Υπουργός. Βασικά δεν άκουσα όλη τη συνομιλία της Υπουργού. Προφανώς το ένα κομμάτι που πρόλαβα ήταν αναφορικά με την ύλη, που με ενημέρωσε και τηλεφωνικά πριν από λίγο ότι μέχρι τις 12 θα έχει αναρτηθεί. Οπότε κάλλιο αργά παρά ποτέ αναρτάται και γίνεται κάποια παρέμβαση στην ύλη, γιατί το θέμα της ύλης το έχουμε συζητήσει και μαζί μας, απασχολεί από τον περασμένο Αύγουστο, και αναμένουμε τώρα να δούμε τι θα ανακοινωθεί. Κύριε Κωνσταντίνου. Εμείς αυτή την ενημέρωση έχουμε ότι μέχρι το μεσημέρι θα σταλεί η ύλη, θα αναρτηθεί, και ούτως ώστε οι μαθητές προχωρώντας σήμερα και εκπαιδευτικοί από τα σχολεία για τις κατασκευαστικές διακοπές να γνωρίζουν επακριβώς την ύλη των εξετάσεων τετραμήνων. Είναι σημαντικό αυτό που θα τελειώσει σήμερα για να το γνωρίζουν όλοι. Mm-hmm. Ωραία. Τώρα, είστε ικανοποιημένοι με τον τρόπο που εξελίσσεται η συζήτηση και οι αποφάσεις πλέον για τα τετράμηνα? Να απαντήσω πρώτα εγώ. Ναι, κύριε Κωνσταντινόπουλε. Ναι, πάμε να αλλάξει. Όλα αυτά τώρα που συζητιέται είναι κάποια έκτακτα διορθωτικά μέτρα για να μειώσουν τη ζημιά που έχει γίνει με τις εξετάσεις τετραμήνων γενικότερα και ειδικότερα με τα λάθη που έγιναν με την εξέταση του πρώτου τετραμήνου. Εκείνα, όπως είπαμε και στη Βουλή, δεν διορθώνονται με αυτό το μέτρο της ελάφρυνσης της βαρύτητας των εξετάσεων στο δεύτερο τετράμηνο. Και παιδαγωγικά ορθότερο θα ήταν να γίνει παρέμβαση σε εκείνα τα μαθήματα που προέκυψε πρόβλημα στο πρώτο τετράμινο. Από εκεί και πέρα, εμείς έχουμε αναφέρει ότι δεν φέρουμε ένσταση σε κάτι που μπορεί να βοηθήσει τους μαθητές να ελαφρύνει λίγο τη ζημιά που έχει προκληθεί. Αλλά δεν μπορεί να διορθωθεί με αυτά τα μέτρα πλήρως όλο αυτό που έχει γίνει με τις εξετάσεις τετραμήνων. Και από τώρα και πέρα επικεντρωνόμαστε εμείς στη συζήτηση για το τι θα εφαρμοστεί από την επόμενη σχολική χρονιά, ναι, για να μην έχουμε ξαναεπανάληψη αυτού του αποτυχημένου συστήματος και της απαράδεκτης διαχείρισης και εφαρμογής που έτυχε από το Υπουργείο κατά τη διάρκεια της φετινής σχολικής χρονιάς. Και είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε με την Υπουργό, που και η ίδια έχει τη διάθεση να ρυθμίσουμε εκ νέου και με έναν πιο κατάλληλο τρόπο την αξιολόγηση των μαθητών και των μαθητριών. Ναι. Κύριε Κωνσταντίνου. Για μας είναι σημαντικό ότι επιτέλους υπάρχει πλέον μια παραδοχή για λάθη που έχουν γίνει. Και όχι για να δικάσουμε, να καταδικάσουμε κάποιον. Απλά για να μπαίνουμε πλέον στη διαδικασία να βρίσκουμε λύσεις και να μην επαναλαμβάνονται τα λάθη. Όπως είπε και ο Κωνσταντίνος πολύ σωστά, το ζημιά γίνει, τα λάθη είχαν προκύψει στο πρώτο τετράμινο και τότε είναι εκεί. Το ότι ήρθε τώρα ο Υπουργός και το Υπουργείο να προτείνει κάτι με σκοπό να το απαλύνει, να εξομαλύνει κάπως την κατάσταση, είναι πως η σωστή και θετική κατεύθυνση. Αναμένουμε ότι θα ελοπιθούν και τα υπόλοιπα. Δηλαδή έχουμε αλλαγή της βαρύτητας των εξετάσεων. Σήμερα πάει και η ύλη μειωμένη κατά 60%. Θέλουμε να προχωρήσουν και τα υπόλοιπα, δηλαδή μια σωστή εποπτική υπηρεσία που θα παρακολουθήσει σωστά την εφαρμογή της διαδικασίας των εξετάσεων, θεματοθέτες, βαρύτητα των γραπτών των δοκιμίων, χρονική διάρκεια, η σωστή οδηγή διόρθωσης. Η διόρθωση να είναι σωστή, τα αποτελέσματα να βγουν μια χαρά, να μην έχουμε διαρροές, να μην έχουμε τα παρατράγουδα τα οποία συνέβησαν την προηγούμενη φορά. Ξέρουν που είναι τα λάθη, γνωρίζουν τι πρέπει να κάνουν, εμείς θα το παρακολουθούμε. Έχω μια αισιοδοξία ότι τα πράγματα θα πάνε πολύ καλύτερα στο δεύτερο. Μετά πάνε πολύ καλύτερα στο δεύτερο και είναι εκείνες οι σωστές οι κατάλληλες συνθήκες. Και θα αποδώσουν όπως πρέπει οι μαθητές, τότε θα ανεβεί και μέσω του όρου που είναι αυτό που μετράει. Ενώ έχουν υπόψη και οι γονείς και οι μαθητές, ναι, δεν υπάρχει ένας βαθμός του πρώτου τετραμήνου δεκάσεως τελειώθη τους που δεν ήταν και ο καλύτερος. Όμως εκείνο που θα μείνει στο τέλος είναι ο τελικός ο μέσος όρος ο βαθμός. Άρα, αν πάνε καλά τώρα στις εξετάσεις, θα ανεβάσουν τους γενικούς τους. Έτσι, με ηρεμία,
να προχωρήσουμε τη διαδικασία για να πάμε στο δεύτερο τετράμινο στις εξετάσεις. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ και τους δυο σας. Και εμείς ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Να τακτοποιηθεί το ζήτημα για να μπορούν και τα παιδιά να ηρεμήσουν, να διαβάσουν, να μελετήσουν και να δώσουν τις εξετάσεις τους με ένα σύστημα το οποίο θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής. Ένα ρεπορτάζ πάμε να δούμε και θα επανέλθουμε. Τη στρατηγική και αμυντική συνεργασία του ενωσιακού τους κράτους ενισχύουν Ρωσία και Λευκορωσία. Россия и Беларусь наращивают и будут продолжать это делать, как сегодня отмечалось, в свое взаимодействие в сфере обороны и безопасности. Расширяют сотрудничество в военно-технической сфере. В этом документе имеется в виду сформулировать основополагающие задачи нашего взаимодействия в сфере растущей напряженности на внешних границах наших государств и развязанной против нас санкционной и информационной войны. Και όλα αυτά την ώρα που ο Εμμανουέλ Μακρόν βρίσκεται στο Πεκίνο με στόχο την ενεργοποίηση της Κίνας για ειρήνη στην Ουκρανία. Et je sais pouvoir compter sur vous pour ramener la Russie à la raison et tout le monde à la table des négociations. Xi Jinping και Μακρόν επικεντρώθηκαν στην ανάγκη ειρηνικής διαπραγμάτευσης και αποφυγής χρήσης πυρηνικών. La deuxième chose, vous venez de rappeler avec beaucoup de force le sérieux, l'esprit de responsabilité qu'imposent les questions nucléaires et la volonté que la France partage. Qu'évidemment le nucléaire soit exclu totalement de ce conflit. Ακολούθησε τριμερή συνάντηση των δύο ηγετών με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Ursula von der Leyen χαιρέτησε την πρόθεση του Xi Jinping για επικοινωνία με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι όταν οι συνθήκες το ευνοήσουν. Δείτε σε λίγο. Μεγαλουργεί η Εθνική Καράτε Κύπρου. Λαμβάνει μέρος σε παγκόσμια και ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, μαζεύει μετάλλια και μας κάνει περήφανους. Πολλές φορές και υπό δύσκολες και αντίξωες συνθήκες. Μπήκαμε στο προπονητή.